Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων Blue Sky με τη Λίνα Κλίκου. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι και χρόνια σας πολλά. Πάμε να δούμε τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. Μαύρη Τρίτη για τη χώρα μας που μετρά το χειρότερο απολογισμό κρουσμάτων από την έναρξη της πανδημίας. Σύσκεψη υπό το Μητσοτάκη αύριο στο Μαξίμου. Συνεδριάζουν εκτάκτως και ειδικοί στη σκιά του ρεκόρ κρουσμάτων. Μειώνεται σε 5 μέρες ο χρόνος της καραντίνας από 10 που ίσχυαν. Συγκλονίζουν οι οικογενειακές τραγωδίες σε Σέρες και Λαμία από τον κορονοϊό. Ελεύθερος με αυστηρούς περιοριστικούς όρους ο Στάθης Παναγιωτόπουλος. Τι είπε στην απολογία του στον ανακριτή. Μαύρη Τρίτη για τη χώρα μας που βρίσκεται αντιμέτωπη με το χειρότερο απολογισμό κρουσμάτων από την έναρξη της πανδημίας λίγες ημέρες μετά τα Χριστούγεννα και ενώ ακολουθεί πρωτοχρονιά. Τα νέα κρούσματα κορονοϊού, τα οποία κατεγράφησαν στην Ελλάδα το τελευταίο 24ωρο, ανέρχονται σε 21.657. Ακόμη ανακοινώθηκαν 60 νέοι θάνατοι ασθενών από επιπλοκές της νόσου COVID-19, ενώ οι διασωληνωμένοι είναι 635. Από αυτούς οι 540, δηλαδή ποσοστό 85,4% είναι ανεμβολίαστοι ή μερικώς εμβολιασμένοι. Στη γεωγραφία των κρουσμάτων, η Αττική μετρά 9.882 νέες μολύνσεις, ενώ η Θεσσαλονίκη ακολουθεί με 2.665. Ο κορονοϊός φυροκοπά τη χώρα μας με τη μετάλλαξη όμικρον να εξαπλώνεται με μεγάλη ταχύτητα. Μετά και το νέο ρεκόρ κρουσμάτων, συνεδριάζει εκτάκτως αύριο η Επιτροπή των Λοιμοξιολόγων, προκειμένου να εκτιμήσει την κατάσταση και το εάν θα πρέπει να λάβει μέτρα, τα οποία θα πρέπει να εφαρμοστούν νωρίτερα από την 3η Ιανουαρίου. Την ίδια ώρα, σοκάρουν οι τραγωδίες σε Σέρες και Λαμία, όπου ξεκληρίστηκαν από τον κορονοϊό δύο οικογένειες ανεμβολίαστων. Χιονοστιβάδα κρουσμάτων προκαλεί η όμικρον και στη χώρα μας. Ήδη από το πρωί ο Υπουργός Υγείας είχε προειδεάσει ότι τα κρούσματα θα ξεπεράσουν τις 15.000. Δηλαδή ήδη στην πρώτη εκτίμηση που παίρνουμε στα πρωινά κρούσματα είμαστε άνω των 15.000 στην πρωινή εκτίμηση, που σημαίνει ότι θα έχουμε κρούσματα υψηλότερα από κάθε άλλη φορά σε πάρα πολλές χιλιάδες τεστ. Γιατί ακριβώς η όμικρον έχει μια τρομακτική μεταδοτικότητα. Η ΡΑΚΔΕ αύξηση των κρουσμάτων αλλάζει όλα τα δεδομένα. Οι ειδικοί σε έκτακτη συνεδριασή τους θα αποφασίσουν πιθανόν την εφαρμογή των νέων μέτρων ακόμα και πριν την πρωτοχρονιά. Ήδη η Επιτροπή των Εμπειρογνωμόνων αποφάσισε μείωση της καραντίνας από τις 10 στις 5 ημέρες για τους ασυμπτωματικούς και όσους φέρουν ήπια συμπτώματα ασθενείς. Η κορύφωση θα έρθει μεταξύ 15 και 20 Ιανουαρίου. Αυτή τη στιγμή τα κρούσματα υπερβαίνουν τις 100.000 στα ενεργά κρούσματα. Ο όμικρον είναι σε πάνω από 60%, αυτή τη στιγμή 50 με 60% των κρούσματων και με τρομάζει λίγο η θετικότητα που βλέπω να ανεβαίνει πολύ τις τελευταίες ημέρες. Με τρομάζει το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή βράζει η Αθήνα, έχει σχεδόν τριπλασιάσει και σε ορισμένες περιοχές τετραπλασιάσει τα νούμερά της. Μέσα στις τελευταίες 7 ημέρες τα κρούσματα στην Αττική διπλασιάστηκαν. Την τελευταία εβδομάδα και όπως θα ανακοινωθεί σήμερα και από το Δίκτυο Επιδημιολογίας Λιμάτων του ΕΟΔΗ, έχουμε σχεδόν διπλασιασμό του οικού φορτίου στα λίμματα της Αττικής, με κορύφωση την Κυριακή που μας πέρασε. Δηλαδή αμέσως μετά την εορταστική περίοδο είδαμε πολύ μεγάλο οικό φορτίο, τόσο που δεν έχουμε ξαναδεί. Τουλάχιστον για την Αττική, που μιλάμε για αύξηση καθημερινή 200 έως και 300%, γιατί αυτές είναι οι αυξήσεις που παρουσιάζονται στην Αττική πλέον, είναι ξεκάθαρο ότι τέτοιες αυξήσεις δεν έδινε η Δέλτα, άρα είμαστε όμικρον. Κλειδί για την εξέλιξη της πανδημίας θα αποτελέσει η πίεση που θα δεχτεί το σύστημα υγείας, το οποίο προς το παρόν βρίσκεται σε φάση αποσυμπίεσης. Εάν είχαμε εμβολιαστεί όλοι, είχαμε κάνει την τρίτη δόση, είχαν εμβολιαστεί οι ανεμβολίαστοι, γιατί ακόμη και χτες στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου, από τους 45 ασθενείς, οι 42 ήταν ανεμβολίαστοι. Θα φανεί μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα, όταν θα έχει επικρατήσει πλήρως η όμικρον, ναι, και θα δούμε κατά πόσον αυτή η επικράτηση θα πιέσει περισσότερο το σύστημα ή θα το αποπιέσει. Μένει να δούμε αν αυτή η μεγάλη εξάπλωση θα αλλάξει τα δεδομένα στις ηλικίες και στις υποκείμενες καταστάσεις που οδηγούν τις νοσηλίες. Στα διαπιστωμένα κρούσματα
τα οποία είχαμε όμικρον δεν έχει χρειαστεί στη χώρα μας σε κανένα από τα διαπιστωμένα κρούσματα, το τονίζω, είναι αρκετά λίγα αυτά αριθμητικά που είχαμε, δεν έχει χρειαστεί ούτε απλή νοσηλεία παρά μόνο σε δύο περιπτώσεις που ήταν προληπτικά επειδή δεν ξέραμε τα χαρακτηριστικά της όμικρον. Εκτοπίζει τη Δέλτα, η οποία Δέλτα έχει δώσει πολλούς θανάτους και βαριές νοσηλείες. Είναι λιγότερο επικίνδυνοι οι εμβολιασμένοι και ειδικά οι εμβολιασμένοι με τρεις δόσεις προστατεύονται επαρκώς, επαρκέστατα. Η τρίτη δόση δίνει μια προστασία περίπου των 10 εβδομάδων για σοβαρή νόσηση. Τα αντισώματα πέφτουν, κυρίως η κυταρική ανοσία είναι αυτή η οποία βοηθάει τη σοβαρή νόση. Στη Λαμία, ένα εμβολιαστό ανδρόγυνο 57 και 52 ετών κατέληξε μέσα σε 2 εβδομάδες, αφήνοντας πίσω 3 παιδιά. Φαίνεται πως είχαν επηρεαστεί αρνητικά απέναντι στο εμβόλιο από τον πνευματικό τους. Την ίδια ώρα, σοκαρισμένοι κάτοικοι στο χωριό Μύρκινο στις Σέρες δεν μπορούν να πιστέψουν πως ξεκλήριστηκε μέσα σε λίγες ημέρες ολόκληρη η οικογένεια. Όποιο μιλούσε με το γέλιο, ήταν το κάτι άλλο, ήταν ευχάριστο παιδί. Πρώτα έφυγε η 48χρονη κόρη και ακολούθησε την επόμενη ημέρα ο 74χρονος πατέρας της. Και μόλις την περασμένη Δευτέρα έφυγε και η 67χρονη μητέρα της μετά από πολυήμερη νοσηλεία σε κλινική της Θεσσαλονίκης. Ήταν όλοι τους ανεμβολίαστοι. Συνοχωρηθήκαμε πάρα πολύ, νέο παιδί αυτό, αλλά ήταν ανεμβολίαστο ο ψυχούλης μου. Τα γευράκια μου. Και από τις μάχες που χάθηκαν για τη ζωή σε εκείνες που κερδίζονται με τον εμβολιασμό. Μεγάλη ανταπόκριση είχε η πρωτοβουλία του Δήμου για εμβολιασμό χωρίς ραντεβού στο Δημοτικό Θέατρο Σερών. Είμαι καρκινοπαθής. Παιδιά, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα από το εμβόλιο. Έχω 5 υποκείμενα νοσήματα. Ήθελα να έρθω, γιατί πρέπει να προστάσουμε και εμάς και τις οικογένειές μας, οπότε ναι. Πάρα πολλοί συμπολίτες μας θα αξιοποιήσουν αυτή την ευκαιρία να πάρουν αυτό το δώρο της ζωής, αυτό το δώρο της επιστήμης, ούτως ώστε όλοι μαζί να κτίσουμε το ζητούμενο που είναι ένα τείχος προστασίας απέναντι στον κορονοϊό για να βρούμε την κανονικότητά μας, να κερδίσουμε την κανονικότητά μας. Με το βλέμμα στραμμένο στην αυριανή συνεδρίαση της Επιτροπής των Ειδικών, η κυβέρνηση παραμένει σε επιφυλακή για να προσαρμόσει τη στρατηγική της ανάλογα με τις επιδημιολογικές εξελίξεις. Στις 9.30 το πρωί θα πραγματοποιηθεί στο Μέγαρο Μαξίμου σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, την ηγεσία του Υπουργείου Υγείας και τον καθηγητή Σωτήρη Τσιόδρα. Σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να εφαρμοστούν τα νέα μέτρα νωρίτερα, πριν δηλαδή από τις 3 Ιανουαρίου, ενώ η αξιωματική αντιπολίτευση κατηγορεί την κυβέρνηση ότι έπεται των εξελίξεων. Η ανησυχία που προκαλεί σε κυβέρνηση και ειδικούς η ραγδαία εξάπλωση της μετάλλαξης όμικρον και η διαφαινόμενη επικράτησή της ως κυρίαρχης εκδοχής του κορονοϊού μέσα σε ελάχιστες μόλις εβδομάδες επισπεύδει την εφαρμογή αυστηρότερων μέτρων με τους χώρους της εστίασης και της διασκέδασης να είναι εκείνοι που πλήττονται άμεσα. Επαγγελματίες του χώρου δεν κρύβουν την απογοήτευσή τους για τις εξελίξεις, υποστηρίζοντας ότι η εστίαση και η διασκέδαση έχουν πληρώσει βαρύ οικονομικό τίμημα στα προηγούμενα πανδημικά κύματα και βρίσκονται και πάλι σήμερα στο επίκεντρο της αυστηροποίησης των μέτρων. Οι ιδιοκτήτες καταστημάτων σημειώνουν με νόημα το βαρύ κόστος που καλούνται να σηκώσουν την ώρα που προσδοκούσαν ότι η κίνηση της εορταστικής περίοδου θα μεταφραζόταν σε αυξημένο τζίρο και θα τους επέτρεπε να καλύψουν μέρος των απολειών των 2 τελευταίων ετών. Πιστεύω ότι δεν θα ωφελήσει τόσο πολύ αυτό το μέτρο, γιατί ούτως ή άλλως ο κόσμος αντί να βγει και μετά τις 12, πριν τις 12 θα συσσωρεύεται και κατά πολύ περισσότερο. Η εστίαση δέχεται άλλη μια φορά το πλήγμα του κορονοϊού. Καλείται να αντιμετωπίσει ξανά τα μέτρα που είχε ξεπεράσει, αντί να κάνει βήματα μπροστά, ακολουθούμε την αντίστροφη πορεία. Την ίδια ώρα, τα στοιχεία από τους αρρωτικούς ελέγχους της ελληνικής αστυνομίας στους χώρους εστίασης είναι εξαιρετικά αποκαλυπτικά. Σύμφωνα με την εκπρόσωπο τύπου της Ελλάς, Άννα Ευθυμίου, το τρίμερο 24, 25 και 26 Δεκεμβρίου καταγράφησαν 1.691 παραβάσεις που οδήγησαν σε 20 συλλήψεις και 29 αναστολές άδειας καταστημάτων. Η πλειοψηφία των παραβάσεων αφορούσε πρωτίστως τη μη χρήση μάσκας και δευτερευόντως τον πλημελή έλεγχο πιστοποιητικών, ενώ υπήρξαν και περιπτώσεις παραβίασης αναστολής λειτουργίας που είχε ήδη επιβληθεί. Οι έλεγχοι είναι συνεχείς από την πρώτη στιγμή εφαρμογής των μέτρων. Προσαρμόζουμε το σχεδιασμό μας αναλόγως των μέτρων κάθε φορά. Το τρίμερο 24, 25 και 26 Δεκεμβρίου επιβλήθηκαν 1.691 παραβάσεις. Πραγματοποιήθηκαν 20 συλλήψεις και 29 αναστολές καταστημάτων. Οι περισσότερες παραβάσεις αφορούσαν τη μη χρήση μάσκας και αρκετές από αυτές αφορούσαν στον έλεγχο των πιστοποιητικών. Εκτός από τους χώρους εστίασης και τα κέντρα διασκέδασης, τα στελέχη της ελληνικής αστυνομίας επικεντρώνουν
μεγαλώνουν το βάρος των ελέγχων τους και σε δρόμους όπου παρατηρείται συνωστισμός. Ο καθηγητής πνευμονολογίας, ο κύριος Βασιλακόπουλος, είναι μαζί μας απόψε. Καλησπέρα, κύριε καθηγητά, και χρόνια σας πολλά. Με υγεία. Καλησπέρα, χρόνια πολλά σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Τώρα, το θέμα είναι ότι τα τελευταία δύο χρόνια δεν έχουμε χρόνια καλά λόγω της πέλασης της πανδημίας και σήμερα πραγματικά, δηλαδή εμείς οι δημοσιογράφοι που πολλές φορές έχουμε και την υπερβολή στους τίτλους, πάθαμε σοκ όταν είδαμε τον αριθμό των κρουσμάτων. Και αναρωτιέμαι, κύριε καθηγητά, αν τα προοπτικά μοντέλα δείχνουν τις επόμενες μέρες και περισσότερα κρούσματα από τα σημερινά και αν η κατάσταση δείχνει τόσο τραγική όσο τα αριθμητικά δεδομένα υποδηλώνουν αυτή την ώρα. Καταρχήν να σας πω ότι εγώ δεν ασχολούμαι με τα μοντέλα, έτσι, διαβάζω τα μοντέλα. Αλλά έχετε πληροφορίες όμως καλύτερα από εμάς. Ναι. Προφανώς λοιπόν θα υπάρχει μεγάλος αριθμός κρούσματων και τις επόμενες μέρες. Και σε όλες τις χώρες που διήστησε το στέλεχος όμικρον με τη μεγάλη του μεταδοτικότητα δίνει πολλά κρούσματα. Το ευχάριστο είναι ότι τα πάρα πολλά κρούσματα δεν συνοδεύονται από αντίστοιχου αριθμού υπερβολικές νοσηλίες και θανάτους, τουλάχιστον στη μέχρι στιγμή εμπειρία. Στις χώρες που έχει ο όμικρον εξαπλωθεί πριν εξαπλωθεί στην Ελλάδα. Αυτό δεν σημαίνει ότι ο όμικρον είναι ένας πάρα πολύ ήπιος ιός που δεν θα κάνει τίποτε. Αν για παράδειγμα πριν με 5.000, να σας το πω έτσι, κρούσματα ή 10.000 κρούσματα του Δέλτα είχαμε 400 νοσηλίες, τώρα με τον αντίστοιχο αριθμό, με 10.000, θα έχουμε 200 νοσηλίες. Θα έχουμε περίπου τις μισές, ή 150. Αλλά αν τα κρούσματα πάνε στις 20, στις 30, στις 40.000... Η πίεση θα είναι μεγάλη. Ακόμα και η πίεση θα είναι μεγάλη. Πάλι ίδιες νοσηλίες θα έχουμε. Κύριε ίσως να έχουμε και παραπάνω. Άρα λοιπόν αυτό που πρέπει κυρίως να στοχεύσουμε τώρα είναι να περιορίσουμε την πολύ μεγάλη συγκέντρωση πάρα πολλών κρούσματων σε μικρό χρονικό παράθυρο. Δηλαδή τα κρούσματα που θα δούμε με την όμικρον, γιατί θα δούμε πολλά κρούσματα, να τα δούμε λίγο πιο απλωμένα, να σας το πω έτσι, στον χρόνο, ώστε να μην υπάρξει πάρα πολύ μεγάλη πίεση στο σύστημα υγείας. Όσοι ασχολούνται με τα μοντέλα προειδοποιούσαν εδώ και 20 μέρες ότι θα φτάσουμε σε αυτή την κατάσταση. Θεωρείτε ότι θα μπορούσαμε να έχουμε προλάβει κατά κάποιο τρόπο στο να μην φτάσουμε στα 20.000, σχεδόν 22.000 που είμαστε σήμερα, θα μπορούσαν να έχουν γίνει κάποιες κινήσεις προληπτικά? Η μόνη κίνηση η οποία θα μπορούσε να έχει βελτιώσει τα πράγματα είναι ο αθρός, ο μαζικός εμβολιασμός όλων των ανεμβολίαστων συμπολιτών μας, και δυστυχώς υπάρχουν πολλοί. Είμαστε μια χώρα που ζουν 11 εκατομμύρια άνθρωποι και είμαστε εμβολιασμένοι γύρω στα 7 εκατομμύρια. Mm-hmm. Υπάρχει δηλαδή ένα κενό 4 εκατομμυρίων ανθρώπων που δεν είναι εμβολιασμένοι. Πέρα από τους πάνω από τα 60 που λέμε που αυτή τη στιγμή είναι εμβολιασμένοι, είναι γύρω στους 400 κάτι χιλιάδες. Εντάξει, υπάρχουν και πολλοί άλλοι που δεν είναι εμβολιασμένοι σε άλλες ηλικίες. Αν αυτοί είχαν εμβολιαστεί πολύ γρήγορα, θα είχαμε πολύ μικρότερη... αλλά έχουμε και ένα άλλο δεδομένο, ότι κολλάνε και οι εμβολιασμένοι. Άρα δεν θα μπορούσαν να έχουν ληφθεί κάποια μέτρα προκειμένου να σταματήσει η εξάπλωση της μετάλλαξης όμικρον που αποδεικνύεται πολύ μεταδοτική? Καταρχήν να πούμε ότι οι εμβολιασμένοι κολλάνε πολύ λιγότερο από τους μη εμβολιασμένους, πολύ πιο δύσκολα, όχι ότι δεν κολλάνε καθόλου. Εάν έχουν κάνει την τρίτη δόση, την αναμνηστική, είναι πάρα πολύ προστατευμένοι, πάρα πολύ ψηλή προστασία και αναπτύσσουν πολύ ήπια συμπτώματα. Είναι προφανές ότι όλα τα μέτρα στα οποία αναφέρεστε και τα οποία είναι μέτρα περιοριστικά, μέτρα προστασιοποίησης, έτσι, είναι υπέρ της υγειονομικής προστασίας, αλλά εναντίον της οικονομικής και κοινωνικής ζωής. Τα σχολεία, κύριε Βασιλακόπλε, εάν κλείνανε λίγο νωρίτερα, δεν θεωρώ ότι θα κάνανε και τόσο μεγάλη ζημιά. Τα σχολεία, λέει, τα σχολεία. Τα σχολεία, λέω. Θα ήθελα να σας πω ότι επειδή εγώ έχω ένα παιδί 11 ετών που πηγαίνει στο σχολείο, το τελευταίο πράγμα που θεωρώ ότι πρέπει να κλείσει και ως εκπαιδευτικός και ως γονέας είναι τα σχολεία. Είναι προτιμότερο να κλείσει το μπαρ ή το γήπεδο
παρά να κλείσει το σχολείο. Το σχολείο κάνει μια λειτουργία η οποία δεν είναι μόνο εκπαιδευτική, με την έννοια των γνώσεων, είναι και συνολική διαπαιδαγώγηση των παιδιών μας. Έτσι, δεν μπορούμε αυτή να τη στερήσουμε. Είναι το τελευταίο που πρέπει να στερήσουμε από μια κοινωνία. Τώρα, τότε από την οικονομία όλης της υπόθεσης κορονοϊός, αυτή τη διετή εμπειρία που έχουμε, γιατί δεν επιβλήθη ή δεν υπήρξε μια απόφαση να γίνει υποχρεωτικός ο εμβολιασμός για να μπορέσουμε, εν πάση περιπτώσει, να μην καταστρέψουμε και την οικονομία, να μην δημιουργήσουμε και ψυχολογικά προβλήματα σε όλη την κοινωνία και να προστατευτούν και αυτοί οι οποίοι, εν πάση περιπτώσει, έχουν το μυαλό τους κάπως διαφορετικά, κύριε καθηγητά? Το να μιλάτε σε έναν από τους Έλληνες, ο οποίος έχει βγει μπροστά στο θέμα της υποχρεωτικότητας και έχει υποστεί και συνέπειες, έτσι, και ύβρις, ναι, γι' αυτό. Δεν μπορώ να σας απαντήσω εγώ γιατί δεν επεβλήθη η υποχρεωτικότητα. Μου είναι πάρα πολύ δύσκολο να καταλάβω γιατί είναι υποχρεωτικό το να φοράει κανείς κράνος όταν οδηγάει μηχανή ή να φοράει ζώνη ασφαλείας και έχει και πρόστιμο αν δεν το φοράει, ενώ το να μην εμβολιάζεται είναι προαιρετικό. Δεν καταλαβαίνω τη διαφορά στην προστασία. Αν δεν φοράω κράνος εγώ, γιατί εγώ κινούμαι με μοτοσυκλέτα, δεν κινδυνεύετε εσείς από μένα, δεν θα πάθετε κάτι. Το μόνο που θα πάθετε είναι θα σας στερήσω ένα κρεβάτι εντατικής θεραπείας αν δεν πεθάνω και χρειαστώ να νοσηλευτώ. Αν όμως κολλήσω εγώ κορονοϊό γιατί δεν εμβολιαστώ και έρθω σε επαφή με εσάς, όχι μόνο εγώ μπορεί να κινδυνεύσω, μπορεί να κινδυνεύσετε και εσείς. Άρα θα καταλάβαινα την υποχρεωτικότητα πολύ πιο λογική στον εμβολιασμό για τον κορονοϊό από ότι στη χρήση κράνους. Όχι ότι δεν πρέπει να φοράμε κράνος, έτσι, με συγχωρείτε, να μην παίρνει. Ναι, εντάξει, δε, πολύ, καταλάβαμε πολύ το σωστά παράδειγμα τώρα, πώς το λέτε. Πολύ σωστά υπάρχει υποχρεωτικότητα τώρα, στο κράνος. Από τη συζήτηση μου έρχονται οι ερωτήσεις μία πίσω από την άλλη και ενδεχομένως να κάνουμε έτσι διαδρομές λίγο διαφορετικές. Λέτε εσείς οι επιστήμονες ότι διαπιστώνετε από τις πρώτες ενδείξεις της εξάπλωσης της μετάλλαξης όμικρον ότι δεν προκαλεί τόσο σοβαρή νόσηση και κυρίως τους εμβολιασμένους όταν προσβληθούν. Έχετε μετρήσει τι γίνεται με τους ανεμβολίαστους? Είναι και εκεί πιο ήπια ο τρόπος που νοσούν ή κάποιοι ακολουθούν την πορεία που ακολουθείτε στη μετάλλαξη Δέλτα? Πρέπει να είναι πιο ήπια και σε αυτούς η νόσος, αλλά όταν λέμε πιο ήπια, πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε. Όταν λέμε ότι έχει μειωμένη νοσηρότητα κατά 50%, αντί να αρρωστήσουν, να πάνε δηλαδή στο νοσοκομείο 100, θα πάνε 50. Αλλά αυτοί που θα πάνε στο νοσοκομείο, θα πάνε κανονικά στο νοσοκομείο. Δεν θα πάνε στο νοσοκομείο για να κάνουν βολτά, ούτε τουριστικό ταξίδι. Θα πάνε γιατί θα κινδυνεύει η ζωή τους και θα πρέπει να πάρουν θεραπεία, έτσι. Να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Μικρότερο ποσοστό ανθρώπων θα πάει. Αλλά άπαξ και μπει στο νοσοκομείο, συνεχίζεις να κινδυνεύεις το ίδιο όσο κινδύνευες. Ναι. Οι ευπαθείς ομάδες έχουν τον ίδιο κίνδυνο με τη Δέλτα? Οι ευπαθείς ομάδες έχουν κίνδυνο να κολλήσουν περισσότερο γιατί είναι πιο μεταδοτικό. Τώρα, εάν κινδυνεύουν παραπάνω από τη Δέλτα σε σχέση με άλλα στελέχη, η λογική είναι ότι δεν κινδυνεύουν παραπάνω, πιθανόν να κινδυνεύουν και λιγότερο ανά άτομο. Αλλά δεν πρέπει να περάσει στην κοινωνία το λάθος μήνυμα ότι η όμικρον είναι ένα στέλεχος του κορονοϊού που δεν κινδυνεύουμε και άρα ας βγούμε στους δρόμους να αγκαλιαστούμε όλοι μαζί, να κολλήσουμε, να τελειώνουμε. Έτσι. Από την όμικρον θα πεθάνουν αναλογικά λιγότεροι ανά 1000 κρούσματα, αλλά θα πεθάνει κόσμος. Πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Να μην περάσει το λάθος μήνυμα. Ο εφησυχασμός ότι είναι η ποιότερη νόσος, γι' αυτό και σας θέτουμε τα ερωτήματα. Ναι, από ό,τι είναι φαίνεται, ιδιότεροι, ναι, στους χίλιους που θα κολλήσουν θα πεθάνουν λιγότεροι, το ξαναλέω. Γιατί άρχισαν να κυκλοφορούν, κύριε καθηγητά, και κάποια σενάρια ότι εφόσον θα επικρατήσει η μετάλλαξη όμικρον σε όλο τον κόσμο, μέσα στον επόμενο μήνα θα είναι κυρίαρχη. Θεωρητικά οδηγεί την ασθένεια σε έναν εκφυλισμό και υπάρχει και αυτό το καθησυχαστικό σενάριο. Εσείς πώς το εκτιμάτε? Αυτό είναι ένα πιθανό σενάριο, μόνο που ο εκφυλισμός αυτός που λέτε ή η εξασθένιση που θα το έλεγα εγώ λίγο διαφορετικά έχει ένα πολύ ψηλό κόστος που πρέπει να πληρώσουμε. Και το κόστος αυτό είναι νοσηλείες και θάνατοι ανθρώπων που θα βρεθούν απροστάτευτοι. Έτσι, αυτό είναι ξεκάθαρο. Το ότι θα βοηθήσει να αποκτηθεί συνολικότερα πληθυσμιακή ανοσία, θα συνεισφέρει την πληθυσμιακή ανοσία, αυτό είναι αλήθεια.
και ο ιός όσο εξελίσσεται θα γίνεται και λιγότερο επιθετικός στους ανθρώπους, δηλαδή θα προκαλεί λιγότερο σοβαρή νόσο, αλλά πιο μεταδοτικός. Πάντα έτσι εξελίσσονται τις πανδημίες, γιατί θέλουν να επιβιώσουν. Ο ιός δεν μπορεί να επιβιώσει έξω από το ανθρώπινο κορμί, έξω από τον ανθρώπο τον ξενιστή του. Και τι κάνει, όταν βρίσκει πολλούς ανθρώπους που έχουν ανοσία, είτε γιατί κάνανε εμβόλιο είτε γιατί νόσησαν, πρέπει να γίνει πιο μεταδοτικός. Αλλά αν σκοτώνει πολλούς ανθρώπους, θα πάψει να μεταδίδεται, γιατί ο νεκρός δεν μεταδίδει. Ως εκ τούτου λοιπόν ο ιός όταν εξελίσσεται γίνεται σιγά σιγά πιο μεταδοτικός για να επιβιώνει και λιγότερο θνησιγόνος και νοσογόνος. Άρα για άλλη μια φορά το Εθνικό Σύστημα Υγείας θα πιεστεί πάρα πολύ, γιατί τώρα από ό,τι αντιλαμβανόμαστε παίρνει μια μικρή ανάσα από τη Δέλτα. Με τόσα κρούσματα και με την περιγραφή που μας κάνετε, καταλαβαίνουμε ότι και πάλι θα στριμωχτεί το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Σωστό, θα αντέξει, γιατί μέρες, μιλάμε για ένα 15, τρίτο σε 15 κύμα. Μέρες, αυτό θα το δείτε. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Σε 15 με 20 μέρες, γιατί ξέρετε, πρώτα κολλάω, γίνομαι κρούσμα, ναι, μετά νοσώ, μετά νοσώ βαριά, μετά μπαίνω στο νοσοκομείο, μετά στην εντατική. Προφανώς αυτή την επιβάρυνση θα τη δείτε λιγότερο χρονισμένη, με υστέρηση, χρονική υστέρηση. Τώρα, κύριε καθηγητά, ο Μπουρλά ανακοίνωσε ότι μέχρι το Μάρτιο η Pfizer θα έχει μία δόση εμβολίου η οποία θα καλύπτει την μετάλλαξη όμικρον. Στο Ισραήλ ήδη γίνονται δοκιμαστικοί εμβολιασμοί με την τέταρτη δόση. Το βλέπετε να γίνεται ανατρίμηνο ανάλογα με τις μεταλλάξεις και από μία δόση εμβολίου? Όχι, κοιτάξτε να δείτε. Αυτή τη στιγμή εμβολιαζόμαστε με ένα εμβόλιο που φτιάχτηκε για το αρχικό στέλεχος. Ναι. Έχουν περάσει 2 έτη, το αρχικό στέλεχος έχει αλλάξει πάρα πολύ και ακόμα το εμβόλιο μας καλύπτει αρκετά. Mm-hmm. Επειδή δεν το έχουμε προσαρμόσει το εμβόλιο στις αλλαγές που έχει υποστεί ο ιός, όπως προσαρμόζουμε κάθε χρόνο το εμβόλιο της γρήπης, αναγκαζόμαστε να κάνουμε αναμνησικές δόσεις για να αυξήσουμε τη συγκέντρωση των αντισωμάτων και των κυττάρων που παράγει αυτό το εμβόλιο, γιατί επειδή δεν είναι τελείως ταιριαστά, να σας το πω έτσι, με το μεταλλαγμένο στέλεχος αυτά τα αντισώματα, χρειαζόμαστε μεγαλύτερη συγκέντρωση. Όταν θα βρεθεί, όταν φτιαχτεί το προσαρμοσμένο στις μεταλλάξεις εμβόλιο, προφανώς θα μας καλύπτει για περισσότερο χρονικό διάστημα, γιατί θα έχει περιλάβει όλες αυτές τις μεταλλάξεις που έχουν γίνει, όλες αυτές τις αλλαγές. Ωραία, το μα Μάρτιο το PCR υποτίθεται, αυτό δεν κάνει ότι εν πάση περιπτώσει θα μπορούσε να προσαρμοστεί πιο εύκολα και στις μεταλλάξεις? Μπορεί να είναι λάθος αυτό που έχω καταλάβει εγώ. Αυτό σας είπα, θα προσαρμοστεί στις μεταλλάξεις. Αυτό το εμβόλιο που θα βγει, αυτό που λέει ο κύριος Μπουρλά, και θα βγει και από τη Moderna τροποποιημένο εμβόλιο, προσαρμοσμένο εμβόλιο, θα είναι προσαρμοσμένο για τις μεταλλάξεις. Οπότε θα είναι πολύ πιο αποτελεσματικό. Δεν θα χρειάζεται μετά να το επαναλάβουμε σε 3 μήνες. Άρα μας λέτε ότι από του χρόνου θα κάνουμε ένα εμβόλιο το οποίο θα πιάνει και τις μεταλλάξεις. Του χρόνου δείχνει ένας χρόνος. Εδώ του χρόνου είναι το προσεχής Μάρτιος. Είναι πολύ κοντινό στην δική μας τρίτη δόση. Εγώ σας λέω ότι κάθε χρόνο στο εμβόλιο της γρήπης κάνουμε ένα εμβόλιο το οποίο είναι τροποποιημένο, προσαρμοσμένο στις μεταλλάξεις που έκανε ο ιός. Ναι, αλλά το κάνουμε φάπαξ, κύριε καθηγητά. Εδώ με το αρχικό εμβόλιο που λέτε το έχουμε κάνει 3 δόσεις ήδη και πάμε για την τέταρτη. Δεν διαφωνώ σε αυτό καθόλου. Και η γρήπη είναι ένα νόσημα το οποίο δεν προκαλεί το ίδιο πρόβλημα με τον κορονοϊό. Είμαι σίγουρος ότι το εμβόλιο που θα βγει το Μάρτιο δεν θα χρειάζεται να το κάνουμε κάθε τρίμηνο. Και ακόμα και τώρα δεν γνωρίζουμε αν χρειάζεται να κάνουν κάποιοι άνθρωποι τέταρτη δόση. Και αυτό το οποίο κάνει το Ισραήλ δεν έχει ανακοινωθεί, αυτό που λέτε σε κάποιους, το ξεκίνησε, το σταματήσανε, το ξανασκέφτονται. Είπαμε για πειραματικό στάδιο. Ναι. Ναι, είναι ψάχνουμε. Κάτι το οποίο μελετάτε. Ναι. Υπάρχουν 2 τρόποι να αυξήσει την ανοσία. Το ένα είναι να βάλει πιο προσαρμοσμένο εμβόλιο, εμβόλιο δηλαδή το οποίο είναι προσαρμοσμένο σε αυτό το οποίο έχει. Και όταν έχει ένα εμβόλιο που δεν είναι πολύ προσαρμοσμένο, να κάνει πιο συχνά αναμνηστικές δόσεις για να αυξάνει τη συγκέντρωση των αντισωμάτων που όμως δεν είναι τελείως ειδικά. Ωραία. Αντί να πάμε σε αυτή τη λογική σαν ανθρωπότητα συνέχεια να πηγαίνουμε να κάνουμε το ίδιο εμβόλιο, το οποίο όσο θα περνάει ο χρόνος θα γίνεται και λιγότερο αποτελεσματικό γιατί θα αλλάζει ο κορονοϊός,
θα προσαρμόσει η επιστήμη το εμβόλιο στον κορονοϊό που αλλάζει. Μάλιστα. Τώρα μια τελευταία ερώτηση, επειδή επίκειται η ανακοίνωση των μέτρων. Μέτρα σαν αυτά που ανακοίνωσε ο Υπουργός ότι θα ισχύσουν από τις 3 Ιανουαρίου και μετά, τα οποία μπορεί να έρθουν πιο μπροστά. Όπως το να κλείνει η εστίαση και η διασκέδαση γύρω στις 12. Επειδή έχουν ξαναδοκιμαστεί στο παρελθόν, πιστεύετε ότι είναι σκόπιμο να επανέλθουν? Γιατί θα ξαναδούμε, φοβάμαι, εικόνες του στυλ να μαζεύεται ο κόσμος στις πλατείες. Έχει κανένα νόημα αυτή την ώρα? Τα μέτρα έχουν νόημα αν οι πολίτες πιστούν για την χρησιμότητά τους και τα εφαρμόσουν. Αν ξεκινήσουμε να λέμε πώς θα πάνε τα μέτρα, γνωρίζοντας από πριν ότι οι πολίτες δεν θα τα εφαρμόσουν, θα λειτουργούν κρυφά τα μπαρ, θα μετατρέπουμε τα σπίτια μας σε χώρους πάρτι, θα πηγαίνουμε στις πλατείες και όλα τα υπόλοιπα, προφανώς τα μέτρα δεν θα είναι αποδοτικά. Ίσως το πιο αποδοτικό μέτρο που θα υπήρχε θα ήταν να απαγορευτεί πλήρως η μουσική. Διότι αυτό οδηγεί αλυσίδωτα σε πολύ μειωμένο αριθμό συγκεντρώσεων. Αυτό όμως θα ξεσήκωνε το σύνολο των ανθρώπων που δουλεύουν γύρω από την εστίαση και τη διασκέδαση. Και έχουν χτυπηθεί πολύ όλα αυτά τα χρόνια. Γύρω από τη διασκέδαση, και προφανώς η κυβέρνηση προσπαθεί να ισορροπήσει ανάμεσα στο τι προστατεύει υγειονομικά και το τι αντέχει οικονομικά ή κοινωνικά να εφαρμοστεί. Λοιπόν, κύριε καθηγητά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για όσα συζητήσαμε σήμερα. Χρόνια πολλά και πάλι. Καλό σας βράδυ. Χρόνια πολλά. Λοιπόν, τώρα νομίζω ότι είμαστε έτοιμοι να καλωσορίσουμε και την καλή συνάδελφο, την Ανδριάννα Ζαρακέλη, γιατί νωρίτερα είχαμε κάποιο τεχνικό πρόβλημα που τη στέρισε από τη συζήτηση που είχαμε. Το ζήτημα της διαχείρισης της πανδημίας. Καλησπέρα, Ανδριάννα, χρόνια πολλά. Καλησπέρα. Καλησπέρα, χρόνια πολλά και στις δύο. Λοιπόν, αυτή έχω ένα μικρό θέμα με τη τεχνολογία σήμερα, ναι, ελπίζω να τα καταφέρουμε. Δεν πειράζει, το ξεπεράσαμε. Νομίζω θα μπορέσουμε να συνεννοηθούμε. Τώρα, Ανδριάννα, πέρα από το φόβο και το σοκ που προκαλεί ο αριθμός 21.665, πόσα είναι τα κρούσματα, έχει ξεσπάσει και μια πολιτική διαμάχη με την αντιπολίτευση να επιτίθεται στην κυβέρνηση σε δύο μέτωπα. Πρώτον, στο ότι γνώριζε ότι θα έχουμε αυτή την εξέλιξη, διότι οι ειδικοί που ασχολούνται με τα προγνωστικά μοντέλα το είχαν πει. Το είχαν πει και ο καθηγητής Ατσαλάκης, το είχε πει και εδώ στο κεντρικό δελτίο του Blue Sky, είχε μιλήσει για 18.000 κρούσματα. Και ο κύριος Τζανάκης το είχε πει, πρώτον, ότι δεν έλαβε μέτρα για να αναχαιτήσει την διάδοση της μετάλλαξης όμικρον. Και επίσης ένταση προκαλεί και προκαλούν και χριστουγεννιάτικες διακοπές του Πρωθυπουργού, ο οποίος επιστρέφει εσπεσμένα αύριο για να προεδρεύσει και τις επιτροπές των λοιμοξιολόγων και των ειδικών. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα να δούμε το θέμα των μέτρων και οι προβληματισμοί οι οποίοι υπάρχουν για το τι θα ανακοινωθεί αύριο. Αυτό το οποίο είδαμε όλοι και είδαμε την καθολική αντίδραση την οποία είχε και το τι ακριβώς συνέβη σε επίπεδο συζητήσεων και στην κοινωνία, είναι το γεγονός ότι ανακοινώθηκαν μέτρα τα οποία θα ισχύσουν αρκετό καιρό αργότερα, δηλαδή από τις 3 Ιανουαρίου και μετά. Εκεί, αν θέλεις, δημιουργήθηκε ένα κλίμα ότι πάμε να βγούμε όλοι τώρα, πάμε να διασκεδάσουμε τώρα, πάμε να περάσουμε καλά τώρα, πάμε να ξενυχτήσουμε τώρα, γιατί από τις 3 και μετά θα κλειστούμε ξανά ή θα κλείνουν τα μαγαζιά στις 12 το βράδυ. Ήταν μια λάθος τακτική, η οποία κατά πάσα πιθανότητα περιμένουμε και αύριο στη σύσκεψη που θα έχουμε αύριο το πρωί να διορθωθεί. Δηλαδή, περιμένουμε την επίσπευση των συγκεκριμένων μέτρων. Έχετε απόλυτο δίκιο αυτό που λέτε για τους αριθμούς. Δηλαδή, περιμέναμε. Ο κ. Τζανάκης, εγώ θυμάμαι, Ελίνα, κάποια στιγμή την προηγούμενη εβδομάδα στο Δελτίο, είχε μιλήσει για έναν αριθμό 25.000, ίσως και λίγο παραπάνω. Και 28 είχε τότε πει ο κ. Τζανάκης. 28, σωστά. Τότε λοιπόν αυτός ο συγκεκριμένος, όταν ακούσαμε το 28.000 κρούσματα ενδεχομένως, για όλους μας, φαινόταν εκείνη τη στιγμή ότι δεν μπορεί να συμβαίνει κάτι τέτοιο ή τουλάχιστον είναι απίθανο ή ελπίζουμε όλοι να πέσουν έξω τα προγνωστικά μοντέλα. Λοιπόν, σήμερα είμαστε λίγο πριν από αυτό το οποίο είχε περιγράψει τότε ο κ. Τζανάκης. Υπήρχαν αυτές οι προειδοποίησεις. Υπάρχει ένα ερώτημα το οποίο είναι απλό, σαφές και συγκεκριμένο. Τι άλλα μέτρα θα μπορούσαν να ληφθούν στην παρούσα προκειμένου να μπορέσουμε και εμείς να καταπολεμήσουμε αυτό το οποίο καλείται να αντιμετωπίσει
τον σύνολο των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν χρειάζεται να αποτάω όσα συμβαίνουν στις υπόλοιπες χώρες και τις αυστηρές αποφάσεις οι οποίες έχουν ληφθεί, για παράδειγμα της Αυστρίας, lockdown μέσα στα Χριστούγεννα, ή της Μεγάλης Βρετανίας με δεκάδες ελέγχους μόνο και μόνο για να μπεις στο εσωτερικό της χώρας. Το θέμα των γηπέδων έχει ένα ερώτημα, δηλαδή η απαγόρευση η οποία τέθηκε στα γήπεδα, και έχει ένα ερώτημα για το κατά πόσον σε σύγκριση, σε απλή σύγκριση με τα όσα συμβαίνουν σε άλλες κοινωνικές δραστηριότητες, είναι μια πάρα πολύ αυστηρή απόφαση για τα γήπεδα. Τα γήπεδα είναι αυτό το 10%, δηλαδή τα 1.000 άτομα, την ίδια ώρα που κάπου αλλού σε μια άλλη δραστηριότητα μαζεύονται και 2.000 και 3.000. Γιατί αυτός και όχι εγώ και όχι αυτός, τελικά δεν θα ισχύσει κανένα μέτρο, με δεδομένο ότι υπάρχει και μια γενική αντίδραση, Ελένη Καλογεροπούλου, στο να γίνει υποχρεωτικός ο εμβολιασμός. Είδες πώς αντέδρασε και ο καθηγητής νωρίτερα που του βάλαμε το ερώτημα. Ναι, είναι ένα θέμα, συζητιέται εδώ και πάρα πολύ καιρό. Να πω εγώ σε ό,τι αφορά το ΣΥΡΙΖΑ ότι σήμερα υπήρξαν δύο παρεμβάσεις του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης του κυρίου Τσίπρα. Η μία αφορούσε τα μέτρα και τα νούμερα, το 1.600, ναι. Λέγοντας ότι 657. Οι επιστήμονες είχαν προειδοποιήσει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Μάλιστα, επεσήμανε το γεγονός ότι την προηγούμενη εβδομάδα, την προηγούμενη Τετάρτη συγκεκριμένα, είχε κάνει ο ίδιος στην Κουμουνδούρου μία σύσκεψη με επιστήμονες, με ειδικούς, όπου και εκεί τον είχαν πει στον κύριο Τσίπρα ότι τα νούμερα θα έφταναν πάνω από 20.000 αυτή την εβδομάδα, και εξέφρασε την απορία ο αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης πώς είναι δυνατόν να είναι ενημερωμένος ο ίδιος και η κυβέρνηση να μην έχει πάρει κανένα μέτρο. Στη συνέχεια υπήρξε μία άλλη παρέμβαση όπου ζήτησε από τον Πρωθυπουργό να επιστρέψει στην Αθήνα, γιατί όπως είναι γνωστό ο κύριος Μητσοτάκης βρίσκεται στα Γιάννενα, στην Ήπειρο για διακοπές. Υπήρξαν και σχετικές φωτογραφίες με ποδήλατο και με την οικογένειά του. Ακριβώς. Θεωρούν προφανώς το ΣΥΡΙΖΑ ότι η κυβέρνηση δεν έχει κάνει τίποτα, άφησε να περάσει ο χρόνος. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι από την κυβερνητική πλευρά υπήρχε μία αισιοδοξία ότι η Ελλάδα έχει χρόνο μπροστά της. Ναι. Δεν θα το ξεχάσουμε όταν μας έλεγαν πριν από μερικές μέρες ότι έχουμε 2 εβδομάδες περιθώριο σε σχέση με τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Δυστυχώς, εκ των πραγμάτων, αποδεικνύεται ότι δεν έχουμε κανένα περιθώριο, και σήμερα φτάνουμε να συζητάμε το τι θα συμβεί και πάλι στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, το ότι θα κλείσει η εστίαση, ότι θα ληφθούν μια σειρά από μέτρα επώδυνα για την ελληνική οικονομία. Ελένη, θα τα συζητήσουμε. Ναι, απλώς εγώ γι' αυτό απορώ και εκφράζω την απορία μου, αν πραγματικά θα μπορούσαν να έχουν ληφθεί προληπτικά κάποια μέτρα που θα μας οδηγούσαν πιο ομαλά σε αυτή την κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε σήμερα. Λοιπόν, Λίνα, το θέμα του υποχρεωτικού εμβολιασμού είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εγώ δεν ξέρω τι θα κάνει η αντιπολίτευση στο θέμα του υποχρεωτικού εμβολιασμού, και το λέω αυτό γιατί φαντάζομαι μια τέτοια απόφαση, και από τη στιγμή που ήδη υπάρχει η πρόταση, αν θέλει, η πίεση για το ότι πρέπει να ληφθούν μέτρα, το θέμα του υποχρεωτικού εμβολιασμού θα πρέπει να στηριχθεί από το σύνολο των κομμάτων. Προφανώς. Ωραία, ας την καταθέσει η κυβέρνηση να δούμε και τι περιεχόμενο θα έχει. Γιατί είναι άλλο ο υποχρεωτικός εμβολιασμός, αλλιώς σου κόβω το μισθό, και είναι άλλος ο υποχρεωτικός εμβολιασμός, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν θα υπάρξουν συνέπειες. Αυτό εγώ το θεωρώ άλμα λογικής, δεν υπάρχει υποχρεωτικότητα χωρίς συνέπεια, Ελένη. Εντάξει, αν φτάσουμε όμως εν μέσω πανδημίας να υπάρχουν και τέτοιες από τις αυλεψίες της κυβέρνησης να την πληρώνουν οι πολίτες, με συγχωρείτε, εγώ δεν το θεωρώ σωστό. Θα μπορούσαν να έχουν κάνει πολλά πράγματα. Για την τάδε κοινωνική ομάδα. Λοιπόν, αυτό θα νομίζω ότι θα μας απασχολήσει το επόμενο διάστημα. Βεβαίως. Προς το παρόν, ας εστιάσουμε, κυρίες και κύριοι, στο μεγάλο ζήτημα που προκύπτει από τις ιστορίες που μας έρχονται από διάφορα σημεία της Ελλάδος με τις οικογενειακές τραγωδίες λόγω του κορονοϊού. Μία από τις περιπτώσεις που μας απασχολούν σήμερα είναι στις Σέρρες και στη Λαμία, όπου ξεκληρίστηκαν οικογένειες ανεμβολίαστων.
πατέρας, κόρη, μητέρα. Θα τα δούμε όλα αυτά, θα μεταφερθούμε στις Σέρρες, θα συνδεθούμε με την καλή συνάδελφο από το TV Επιλογές, την Ελένη Μωραΐτη. Καλησπέρα Ελένη και χρόνια πολλά. Καλό βράδυ. Καλησπέρα, και χρόνια Ελένη. Πολλά. Καλησπέρα. Αν και θα πρέπει να σας πω ότι εμείς εδώ στις Σέρρες σήμερα είμαστε σοκαρισμένοι. Πέρα από τα κρούσματα που ανακοινώθηκαν πανελλαδικά και βεβαίως όλοι πέσαμε από τα σύννεφα. Όχι ότι δεν το περιμέναμε. Ναι. Έχουμε 220 κρούσματα καταγεγραμμένα σήμερα, όπως ανακοινώθηκαν. Όπως καταλαβαίνετε, είμαστε ένας νομός που έχουμε πληρώσει πολύ ακριβό τίμημα. Επομένως, το 220 μας πόνεσε πάρα πολύ, μας θύμωσε, μας δημιουργεί αγανάκτηση και ταυτόχρονα ένα μούδιασμα. Έχουμε τα περιστατικά, όπως είπατε κι εσείς, σε χωριά στο όπου πραγματικά αφανίζονται οι οικογένειες. Αφανίστηκε μια οικογένεια. Τουλάχιστον αυτές τις μέρες μας έχει προκαλέσει φοβερή αίσθηση. Ο πατέρας, ο ανεμβολίαστος, η κόρη ανεμβολίαστη και χάθηκε και η μητέρα, αν δεν κάνω λάθος τώρα, έτσι. Σήμερα έγινε και η κηδεία της μητέρας. Πατέρας 74 ετών, κόρη 48, κηδεύτηκαν με μία μέρα διαφορά. Και σήμερα έγινε και η κηδεία της μητέρας 67 ετών. Όλοι ανεμβολίαστοι. Στο χωριό βέβαια λένε ότι δεν ήταν αρνητές, απλά φοβόντουσαν. Επομένως, κάτι πρέπει να κάνουμε και με αυτό. Φαίνεται ότι δεν είναι, οι ανεμβολίαστοι δεν είναι όλοι αρνητές. Απλά χρειάζεται ίσως μια πληθώ. Είναι αυτό. Δεν είναι. Είναι και άνθρωποι που φοβούνται. Οι άνθρωποι που έχουν λυπή ενημέρωση. Γιατί ακούνε τις διάφορες μπαρούφες που ξεστομίζουν υποτιθέμενοι ειδικοί ή τέλος πάντων οι ιδεόληπτοι και φοβούνται, αναρωτιούνται και το καθυστερούν. Και έτσι χάνονται ζωές. Λοιπόν, Ελένη, μέσα στο σε μύρκινο, όλα βέβαια. Υπάρχει ένα ζήτημα με την αύξηση των κρουσμάτων και με το γεγονός ότι κάποιοι καταστηματάρχες, πέρα από τους αρνητές, πέρα από τους θρησκόληπτους, πέρα από τους φοβικούς, υπάρχουν και κάποιοι καταστηματάρχες εστίασης, διασκέδασης, οι οποίοι δεν τηρούν κανένα μέτρο και κυρίως την νεολαία, με αποτέλεσμα να διασπείρεται η πανδημία. Αυτό είναι κάτι που μας ερχόταν ως πληροφορία, πρέπει να πούμε, από σήμερα νωρίς το πρωί. Μας θύμωσε πάρα πολύ, διότι φαίνεται ότι ξαφνικά λειτουργούμε σαν να μην υπάρχει αύριο. Βέβαια, αυτά τα καταστήματα συγκεντρώνουν νεολαία. Πραγματικά πολλοί κόσμος. Εμείς επικοινωνήσαμε και με την ελληνική αστυνομία λέγοντας «κάνουμε ελέγχους». Η απάντηση όμως που πήραμε και που τελικά ναι, ήταν αυτό που μας έκανε να σιωπήσουμε, είναι ότι δεν μπορούμε ο καθένας μας να έχουμε έναν αστυνομικό πίσω μας. Επομένως, λείπει και η ατομική ευθύνη. Σήμερα λοιπόν οι πληροφορίες που ερχόταν ήταν ότι πραγματικά συγκεντρώθηκαν τις μέρες των Χριστουγέννων σε βραδινά μαγαζιά πάρα πολλά άτομα, νέοι, και από σήμερα αρχίζουν και εκδηλώνονται κρούσματα. Αυτό μας φοβίζει ιδιαίτερα, διότι αν σήμερα μετράμε 220, φανταστείτε τι πρέπει να περιμένουμε τις επόμενες μέρες. Όμως αν περιμένουμε τα πολλά κρούσματα, δεν ξέρουμε αν θα αντέξει το νοσοκομείο μας. Ναι, το πολύπαθο νοσοκομείο. Γιατί εδώ έχουμε ένα πολύ μεγάλο ζήτημα. Πρέπει να σας πω ότι χθες βράδυ χάσαμε 6 συνανθρώπους μας. Από την αρχή της πανδημίας έχουμε χάσει 625 ανθρώπους. Μεταφέρουμε βέβαια και περιστατικά στην Θεσσαλονίκη, προκειμένου να μείνει το νοσοκομείο σε ετοιμότητα και να μπορεί να δεχθεί τα νέα περιστατικά. Αυτό όμως δεν είναι λύση. Το επίπεδο των ανεμβολίων στην περιοχή παραμένει τόσο υψηλό όσο θυμόμασταν. Ναι, ναι, ναι. Είναι αλήθεια ότι βεβαίως υπάρχει μια αύξηση και όταν, κυρίως από τότε που ακούστηκε ότι άνω των 60 θα πληρώνουν από ένα σημείο και μετά τα 100 ευρώ. Για το πρόστιμο. Αυτό όμως δεν αρκεί. Ναι, είναι το πρόστιμο που ίσως τους οδηγεί. Ίσως κάποιοι έχουν πιστεί επειδή ακριβώς βλέπουν ότι χάνονται οι φίλοι τους, ξεκληρίζονται οι οικογένειες και ότι εδώ δεν υπάρχει πια αντιμετώπιση σε έναν πονηρό ιό, ο οποίος διεισδύει παντού. Τώρα όμως έχουμε να κάνουμε και με την νεολαία και αυτό μας ανησυχεί ιδιαίτερα. Στα χωριά υπάρχουν κινητές μονάδες. Πάνε δηλαδή άνθρωποι για να πείσουν τους συμπολίτες. Και σήμερα ότι νομίζω έγινε εμβολιασμός, Ελένη, και στην στα πόλη. Χωριά σχεδόν καθημερινά γίνονται αυτές οι καταδρομικές οι καταδρομικοί αυτοί εμβολιασμοί. Σήμερα επίσης είχαμε εμβολιασμό στο κέντρο της πόλης των Σερών, που πρέπει να πούμε ότι πήγε πάρα πολύ καλά. Εμβολιάστηκαν περίπου 500 συμπολίτες μας, 500 και κάτι νομίζω.
Μας είπαν ότι θα επαναληφθούν αυτές οι προσπάθειες και στην περιφέρεια και στο κεντρικό δήμο, προκειμένου να ανεβάσουμε το ποσοστό των εμβολιασμένων, διότι φαίνεται ότι και η τρίτη δόση, τουλάχιστον με τα στοιχεία που έχουμε από το νοσοκομείο μας, αποδεικνύεται σωτήρια στο να μην οδηγηθούμε στο νοσοκομείο και να αντιμετωπίσουμε τον ιό στο σπίτι μας με επιτυχία. Τώρα μου έλεγες, Ελένη, όταν επικοινωνήσαμε πριν από το Δελτίο, ότι δεν είναι μόνο το Μύρκινο, στο χωριό Μύρκινος που είχαμε αυτό το δράμα. Έχουμε και στο Σιδηρόκαστρο ανάλογα δράματα, έχουμε και σε άλλα χωριά ανάλογα δράματα οικογενειακά. Αν φύγουμε από το Μύρκινο, πάμε σε ένα διπλανό χωριό, εκεί όπου ουσιαστικά χάθηκε ο γιος 28 ετών. Βέβαια το παιδί είχε και υποκείμενο νόσημα, αλλά ήταν ανεμβολίαστο. Και μετά από ένα μήνα χάθηκε ο πατέρας. Ο πατέρας δεν γνώριζε ότι χάθηκε ο γιος, διότι νοσηλευόταν στην ΜΕΘ και δεν ήθελαν να του το αναφέρουν, για να μην έχουμε και τα χειρότερα. Όμως και εδώ έχουμε ένα ξεκλήρισμα οικογένειας. Αν πάμε προς το Σιδηρόκαστρο, σήμερα οι πληροφορίες που μας έρχονται είναι ότι έχουμε και αρνητές που κρατούν καλά πόστα και αυτό βεβαίως μας ανησυχεί ιδιαίτερα, διότι αν ένας συμπολίτης μας έχει μια θέση που μπορεί να επηρεάσει πολύ κόσμο, αυτό καταλαβαίνετε που μπορεί να οδηγήσει. Όταν μάλιστα μιλάμε και για ενήλικες, όταν μάλιστα μιλάμε και για ανθρώπους που πιθανότητα πιστεύουν ότι η διασκέδαση δεν θα έχει αύριο. Δηλαδή, τι εννοείς για να το καταλάβουμε? Ναι, δεν το κατάλαβα κι εγώ. Κι εγώ δεν το κατάλαβα. Ανθρώπους που έχουν πόστα πού σε δημόσιες υπηρεσίες και προπαγανδίζουν. Ναι. Επειδή ακριβώς δεν το έχω διασταυρώσει 100%, αλλά είμαι στο 90%, δεν θέλω να πω ονόματα. Όμως η αναφορά μπορεί να καταγραφεί σίγουρα. Είναι συμπολίτης μας ο οποίος είναι αρνητής, ο οποίος επιμένει ακόμα όταν έχει χάσει τη σύζυγό του, παράγοντας έχει χάσει την... του τόπου, τέλος πάντων, καταλαβαίνουμε ή δεν όχι. Είναι πολιτικός, δεν είναι αιρετός, δεν είναι αιρετός, μην πάει το μυαλό μας εκεί. Ναι, όμως είναι άνθρωπος που μπορεί να επηρεάσει κόσμο. Είναι σημαντικός. Ναι. Και παρόλο που έχουν χαθεί δικά του άτομα μέσα από την ίδια του την οικογένεια, σας λέω. Και συζήτηση και πάλι, Ελένη, με αυτό που λες, Ελένη Μωραΐτη, για να μην μπερδευτούμε την Ελένη Καλογεροπούλου, που κάναμε νωρίτερα για το αν και κατά πόσον θα πρέπει να αποφασιστεί ο υποχρεωτικός εμβολιασμός και αν ειδικά για αυτές τις περιπτώσεις πρέπει να υπάρχει και τιμωρητική πρόθεση, με δεδομένο ότι παίρνουν κάνοντας κατάχρηση εξουσίας, παίρνουν στο λαιμό τους ανθρώπινες ζωές. Είναι τραγικό δηλαδή, αν κάτσεις και το σκεφτείς, εκμεταλλευόμενοι την αφέλεια ή τη φοβία κάποιων ανθρώπων. Θα κράταγα αυτό που είπε η Ελένη Μωραΐτη, η οποία είπε ότι σήμερα πήγανε στις Σέρες, στο κέντρο, δεν ξέρω άνθρωποι, τι ήταν, κινητή μονάδα, προφανώς, και πήγε πάρα πολύ καλά, που άρα σημαίνει ότι κάποιοι άνθρωποι, όταν τους πλησιάζεις, προφανώς πάνε και κάνουν έχει το εμβόλιο. Έχει ξαναγίνει αυτό, Ελένη. Θα έπρεπε να εξαντληθούν τα περιθώρια. Απλά πρέπει να αναρωτηθούμε γιατί ο κόσμος κάνει το εμβόλιο λόγω προστίμου και όχι λόγω του θανάτου που βλέπει καθημερινά δίπλα. Όμως δεν είναι για το πρόστιμο αυτό, Αντριάννα. Κρατάτε το πρόστιμο που είναι ότι σίγουρα. Πήγανε και κάνανε στην πλατεία των Σερών. Εσύ λες επειδή βρέθηκαν εκεί, επειδή βρέθηκαν κοντά τους, επειδή τους πλησίασαν. Ναι, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πρέπει να το θέμα του υποχρεωτικού, για να μην μπερδευόμαστε για το θέμα του υποχρεωτικού εμβολιασμού, είναι ένα από τα σημαντικότερα μέτρα τα οποία μπορούν να ληφθούν. Μέχρι τότε όμως, μέχρι να κάνουμε την πρώτη, τη δεύτερη, όλοι όσοι θα μπουν στον υποχρεωτικό εμβολιασμό, αν εμβολιαστεί, θα περάσει ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Το οποίο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα θέλει και μέτρα για την ανάσχεση της διασποράς, η οποία παρατηρείται. Προφανώς. Δεν είναι μόνο ναι στον υποχρεωτικό εμβολιασμό. Εγώ συμφωνώ και γνωρίζω ότι δούλεψε, αν θέλετε τη λέξη εισαγωγικά, για αυτούς στους οποίους και εφαρμόστηκε. Χρειάζονται όμως και μέτρα τα οποία θα λεφθούν μέχρι τότε, μέχρι να φτάσουμε στην ανοσία. Δεν ξέρουμε αν δούλεψε. Στο νοσοκομείο μας έχουμε 100 νοσηλευτές κυρίως και κάποιους γιατρούς, οι οποίοι βρίσκονται σε αναστολή επειδή ακριβώς αρνούνται τον εμβολιασμό. Άρα κάποιοι από αυτούς έχουν νοσήσει, κάποιοι από αυτούς έχουν χαθεί. Δεν είναι τόσο απλό, Ελένη, το ζήτημα. Αυτό είναι το χειρότερο. Το να υπάρχουν νοσηλευτές πραγματικά. Και φαντάζομαι ότι μας λυπεί όλους ως φαινόμενο. Το να υπάρχουν νοσηλευτές που να βλέπουν στην καθημερινότητά τους τις επιπτώσεις αυτού που ζούμε όλοι, μπροστά τους, δίπλα τους, στην εντατική, στο νοσοκομείο, και να συνεχίζουν να είναι αρνητές του εμβολιασμού,
Εγώ θεωρώ ότι αυτό είναι αυτό το πλέον λυπηρό φαινόμενο. Είναι αλήθεια μπροστά σε τόσο θανατικό. Λοιπόν, και να μην ξεχνάμε τους... ας ελπίσουμε κάτι ότι. Κάτι τελευταίο. Πάνε... Να μην ξεχνάμε τους γονείς που δεν στέλνουν τα παιδιά του σχολείο γιατί είναι αρνητές. Βέβαια, έχουμε δίκιο. Και αυτό επίσης το ζήτημα. Σημαντικό. Έχεις δίκιο και σε αυτό. Εκεί υποτίθεται ότι έχει αναλάβει το κράτος και όταν παρατείνεται αυτό το φαινόμενο παρεμβαίνει πρόνοια και οι υπηρεσίες ειδικές. Ελένη, σε ευχαριστούμε πολύ. Ας ελπίσουμε στην επόμενη συνάντησή μας στην τηλεοπτική τα πράγματα να έχουν πάει καλύτερα και ο κόσμος να ξεπεράσει τις φοβίες του και κάποιοι να βάλουν και μυαλό και να εμβολιαστούν, γιατί είναι κρίμα στο νομό να χάνεται τόσος κόσμος με τέτοια ευκολία. Καλό σου βράδυ. Λοιπόν, είδαμε νωρίτερα, κυρίες και κύριοι, και συζητήσαμε εδώ με τις συναδέλφους την πολιτική κόντρα που έχει ξεσπάσει αναφορικά με τη διαχείριση της πανδημίας και τα μέτρα τα οποία προτίθεται να λάβει η κυβέρνηση, τα οποία από ό,τι φαίνεται την Πέμπτη θα τα ανακοινώσει και δεν θα ισχύσουν από τις 3 Ιανουαρίου και μετά, αλλά θα έρθουν λίγο πιο μπροστά. Πάμε να δούμε και το βίντεο, γιατί έχουμε να σχολιάσουμε και τις αντιδράσεις των επαγγελματιών της εστίασης. Ανοιχτό το ενδεχόμενο τα μέτρα που ανακοινώθηκαν για τις 3 Ιανουαρίου να εφαρμοστούν και νωρίτερα αν χρειαστεί, άφησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Όπως σας είπα, σταθμίζουμε συνεχώς τα δεδομένα. Περιμένουμε αυτή την αύξηση των κρουσμάτων. Παρακολουθούμε όλα τα δεδομένα. Βρισκόμαστε όλοι σε εγρήγορση, και η κυβέρνηση και οι ειδικοί. Και αφού ακούσουμε τις εισηγήσεις των ειδικών, θα πάρουμε τις αποφάσεις τις κατάλληλες έτσι ώστε να κάνουμε αυτό που πρέπει στον ενδεδειγμένο χρόνο. Τα μέτρα που έχει εισηγηθεί η Επιτροπή είναι γνωστά. Δεν υπάρχει κάτι πέραν αυτού. Αύριο θα συνεδριάσει η Επιτροπή και νομίζω ότι το βασικό ζήτημα θα είναι η χρονική μετάθεση και όχι καινούργια μέτρα. Η απόφαση της κυβέρνησης για την εφαρμογή των μέτρων μετά τις γιορτές, σε συνδυασμό με την αύξηση των κρουσμάτων, προκάλεσε την αντίδραση των κομμάτων της αντιπολίτευσης που κατηγορούν την κυβέρνηση ότι έπεται των εξελίξεων. Σε ανάρτησή του στο Twitter, ο Αλέξης Τσίπρας αναφέρει. Την περασμένη Τετάρτη, οι επιστήμονες με ενημέρωσαν για την αναμενόμενη εξέλιξη των κρουσμάτων την εβδομάδα των εορτών. Ζήτησα την άμεση εφαρμογή μέτρων. Αναρωτιέμαι, στο μαξί μου δεν ήξεραν. Ήθελα να είναι ευχάριστη παρά ωφέλιμη, πολύ λίγη για την κρισιμότητα των στιγμών. Ερώτημα παραμένει τι θα ισχύσει με τα σχολεία, με τον καθηγητή πνευμονολογίας Νίκο Τζανάκη να προτείνει παράταση των διακοπών κατά μία εβδομάδα και το Γενικό Γραμματέα Συντονισμού της Κυβέρνησης να αποκλείει ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Θα πρότεινα την παράταση μίας εβδομάδος στις διακοπές των σχολείων και να προσπορήσουμε αυτή την εβδομάδα, να την πάρουμε αυτή την εβδομάδα από τον Ιούνιο, όπως και των πανεπιστημίων. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάποια συζήτηση σε σχέση με το να ανοίξουν τα σχολεία αργότερα. Σε κάθε περίπτωση, όπως σας έχω πει, κάθε εβδομάδα, έτσι και την επόμενη εβδομάδα, η Επιτροπή των Ειδικών θα συνεδριάσει, θα συζητήσει με την κυβέρνηση. Αν χρειαστεί κάτι, θα το δούμε με βάση επιδημιολογικό δεδομένο. Αλλά αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει στο τραπέζι συζήτηση και παράταση των διακοπών. Κυβερνητικά στελέχη πάντως τονίζουν σε όλους τους τόνους πως περίπτωση γενικευμένου lockdown δεν θα υπάρξει. Καλησπέριζουμε τον κύριο Δαβερόνη, τον πρόεδρο των εστιατόρων της Αττικής. Καλησπέρα κύριε Δαβερόνη, χρόνια πολλά. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Καλησπέρα κύριε Ακλήτου, καλησπέρα κύριε Καλογεροπούλου, καλησπέρα κύριε Ζερακέλη, χρόνια πολλά. Λοιπόν, τώρα, από ό,τι φαίνεται τα πράγματα ζορίζουν αρκετά μετά τις ανακοινώσεις του ΕΟΔΗ σήμερα με τον τεράστιο αριθμό, το σοκαριστικό αριθμό των κρουσμάτων. Και η κυβέρνηση ανακοίνωσε κάποια μέτρα για τις 3 Ιανουαρίου. Από ό,τι φαίνεται, μάλλον σκέφτονται να τα φέρουν λίγο πιο μπροστά. Και αυτά τα μέτρα, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, θίγουν περισσότερο το δικό σας τομέα, κύριε Δαβερόνη. Πώς το βλέπετε όλο το σκηνικό αυτό που διαμορφώνεται? Κύριε Ακλήτου, δεν χωρεί αμφιβολία ότι ο κλάδος εστίασης αντιμετωπίζει πολύ μεγάλα προβλήματα. Εδώ και 20 περίπου μήνες βρισκόμαστε σε ένα lockdown στην ουσία, αν εξαιρέσουμε τους 4 μήνες του καλοκαιριού που δούλεψε η εστίαση σε ένα βαθμό. Καλά, και όλους αυτό, στιγμή... όλη αυτή την περίοδο καλά δουλεύετε. Δηλαδή, θέλω να πω, χωρίς περιοριστικά μέτρα. Δεν είναι τόσο τραγικό, απλώς είναι μέτρα. Ναι, αλλά με μείωση 40% γιατί δεν έχει τους εμβολιασμένους. Για τους εμβολιασμένους. Έχουμε δουλέψει σε λογικά πλαίσια. Έχουμε δουλέψει καλά. Οι υπόλοιποι όλοι μήνες είναι στα όρια της υπολειτουργίας των εστιατορίων. Μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Εγώ δεν θέλω να δημιουργώ καταστάσεις καταστροφής. Σας λέω τα πράγματα ξεκάθαρα. Μπορείτε κι εσείς κάλλιστα να βγείτε έξω με μια κάμερα, να κάνετε ένα ρεπορτάζ, να δείτε ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε υπάρχουν άδεια εστιατόρια, άδειες αίθουσες εστιατορίων. Και ο λόγος είναι ότι εδώ υπάρχει ένας φόβος γενικευμένος. Αυτή τη στιγμή η πανδημία και η όμικρον, η οποία αυτή μπορεί να βρίσκεται και μέσα στα σπίτια μας και μέσα στα μαγαζιά μας, καταλαβαίνετε ότι έχει δημιουργήσει ένα φόβο. Άρα εδώ το ζητούμενο για εμάς είναι πώς θα μπορέσουμε να κρατήσουμε τις επιχειρήσεις μας. Το έχουμε πει χιλιάδες φορές.
θα επαναλαμβάνουμε και θα το λέμε συνεχώς. Από εκεί και πέρα, το ότι τα μέτρα τα οποία έχουν ανακοινωθεί για τις 3 του μηνός, αλλά λόγω των καταστάσεων, των εξελίξεων και των πολύ μεγάλων κρουσμάτων, πράγματι το νούμερο είναι πολύ μεγάλο, στο οποίο στην ουσία δεν ευθύνεται η εστίαση, να το ξεκαθαρίσουμε αυτό, δημιουργεί άλλες τάσεις και προφανώς θα μπούμε στη διαδικασία να δουλέψουμε διαφορετικά σε σχέση με αυτό που υπολογίζαμε, με αυτό που είχαμε ετοιμάσει και με αυτό που είχαμε υπολογίσει. Εάν και εφόσον τα μέτρα ξεκινήσουν από αύριο, καταλαβαίνετε ότι αυτό θα είναι καταστροφικό για την εστίαση για τις επόμενες 3-4 μέρες. Ναι, γιατί είναι και πρωτοχρονιά. Πάντως καταλαβαίνετε κι εσείς ότι με τόσα κρούσματα, φαντάζομαι ότι κι εσείς θα φοβάστε ότι αν μπουν 2 άνθρωποι μέσα στο μαγαζί σας, ακόμα και εμβολιασμένοι, και μολυνθεί το προσωπικό, δηλαδή... Φαντάζομαι ότι και εσείς έχετε ένα φόβο, έτσι δεν είναι? Δεν αμφιβάλλει, κυρία Καλογεροπούλου, δεν αμφιβάλλει κανένας το τι συμβαίνει στην κοινωνία αυτή τη στιγμή όσον αφορά το στέλεχος όμικρον. Το θέμα είναι άλλο. Δεν μπορεί ο επιχειρηματίας εστίασης να πληρώνει 100% των υποχρεώσεών του και να δουλεύει λιγότερο. Σας καταλαβαίνω απόλυτα. Αυτό το καταλαβαίνω. Θα πρέπει αυτό κάποια στιγμή να αλλάξει. Δεν μπορεί να παίρνονται αποφάσεις για τον κλάδο της εστίασης όσον αφορά τις μέρες στις οποίες έρχονται. Πολύ καλές μέρες για την εστίαση. Υπολογίζαμε σε αυτές τις μέρες για να μπορέσουμε να πληρώσουμε τις υποχρεώσεις μας. Διότι αυτή τη στιγμή, κυρία Καλογεροπούλου, καταβάλλουμε κανονικά. Έχετε ένα δίκιο σε αυτό και το κάνουμε, όχι, κύριε Δαβαρόνη. Μόνο δίκιο έχουμε. Ένα λεπτό. Μόνο δίκιο έχουμε. Μόνο ένα λεπτό έχουμε. Να σας πω κάτι. Ένα λεπτό, κύριε Δαβαρόνη, με ακούτε? Σας ακούω. Εδώ σας γίνεται ακούω. Και μία σύγχυση που δεν είναι σκόπιμη. Μιλάμε για το χώρο της εστίασης και το χώρο της διασκέδασης. Είναι άλλα τα μαγαζιά. Εκείνα τα οποία δημιουργούν προϋποθέσεις έτσι μεγαλύτερου συνωστισμού και όχι τα εστιατόρια. Οφείλω να καταθέσω ότι ακόμα και σε εστιατόρια τα οποία είχαν πληρότητα, όσες φορές έχω πάει, έχουν τηρηθεί τα μέτρα ασφαλείας, έχουν ζητηθεί τα πιστοποιητικά, έχουν γίνει απαραίτητοι έλεγχοι. Και αυτό σε πολύ μεγάλη γκάμα. Κατά συνέπεια, θα πρέπει και εσείς κάποια στιγμή να συζητήσετε αυτό... με την κυβέρνηση. Ναι, είναι δύσκολο το διαχωρισμό. Πώς θα τα απεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους, αυτό λέει. Ενημερώνουμε καθημερινά τους συναδέλφους να προσέχουν όσον αφορά το υγειονομικό πρωτόκολλο. Ναι. Και εγώ, ως θεσμικός αυτή τη στιγμή, δεν κάνω τίποτα άλλο από το να λέω στους συναδέλφους να τηρήσουν τα μέτρα για να μπορέσουμε να λειτουργούμε. Το θέμα όμως είναι. Κύριε Δαβαρόνη, εσείς ενδεχομένως που γνωρίζετε πολύ καλά τα όσα συμβαίνουν στο δικό σας χώρο, και πολύ καλά τι θα προτείνατε σε επίπεδο μέτρων για την επόμενη μέρα, για το αύριο? Και εγώ, ως εκπρόσωπος των εστιατόρων, θεωρώ ότι η εστίαση, η πραγματική εστίαση, λειτουργεί με επιθυνότητα. Σίγουρα όμως. Και τα καταστήματα διασκέδασης από τη μια στιγμή. Μια τελευταία που, ερώτηση, κύριε Δαβερόνη, από την ναι, Ανδριάνα Σανακέλη. Αφήστε με να ολοκληρώσω, κύριε Ακλήτου. Αφήστε με να ολοκληρώσω. Με νομίζω δεν δε ξέρω αν με ακούτε. Θέλετε να μου κάνετε ερωτήσεις? Πολύ ευχαρίστω. Αλλιώς. Ναι, αλλά πείτε πρέπει να επισπεύσουμε, να... κύριε Δαβερόνη, ζητώ συγγνώμη και θα τελειώσει το δελτίο για να καλύψουμε όλη την κάμα των θεμάτων. Κύριε Ακλήτου, με καλέσατε εδώ για να πω. Ναι, παρακαλώ, και αυτά λέτε, κύριε Δαβερόνη. Αλλά μα είπατε δύο φορέ ότι μιλάτε ω θεσμικό εκπρόσωπο. Το καταλαβαίνω αυτό, αλλά να πάμε και στο διατάφτα. Δεν έχει νόημα να βγαίνουμε στις τηλεοράσεις και να μιλάμε αυτά. Κύριε Δαβερόνη, στο διατάφτα σας ρωτάει συνάδελφος η κυρία Ζαρακέλη. Για αυτά τα μέτρα τι περισσότερο θα προτείνατε? Εσείς, σε αυτά τα μέτρα. Εσείς ενδεχομένως. Αν ξεκινήσουν από αύριο όσον αφορά το τριήμερο, αποτελεί καταστροφή για το κλάδο της εστίασης. Σε δεύτερη φάση, αφού θέλετε να πάμε στο διατάφτα, ενίκεια, αναστολές του προσωπικού, στήριξη σε επιχειρήσεις εστιάσεως μέσω των τιμή πληρωμή δημοτικών τελών. Πράγματα τα οποία τα έχουμε βάλει στο τραπέζι της κυβέρνησης. Νομίζω ότι θα δώσουν μια ανακούφιση όσο μάλιστα λειτουργούμε. Έχετε κάποια ένδειξη ότι κάτι θα γίνει? Για τα οποία έχετε απόλυτο δίκιο. Αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση με τα 22.000 κρούσματα. Αυτή τη στιγμή η μόνη απόφαση που έχει πάρει η κυβέρνηση είναι να μεταφέρει τις υποχρεώσεις όσον αφορά την επιστρεπτή προκαταβολή μετά από 6 μήνες. Μάλιστα. Μέχρι στιγμής εδώ είμαστε.
Λοιπόν, κύριε Δαμεράνη, σας ευχαριστώ. Θα τα ξαναπούμε γιατί αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι εσείς έχετε το μεγαλύτερο πρόβλημα. Αλήθεια. Και ζουν οι οικογένειες. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ένα εκατομμύριο κόσμος ζει από την εστία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό σας βράδυ και καλή πρωτοχρονιά. Ας ελπίσουμε χωρίς περιοριστικά μέτρα, αλλά δεν το βλέπω, κύριε Δαμεράνη. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος του δελτίου μας, κυρίες και κύριοι. Μπορείτε να το παρακολουθήσετε και στην ιστοσελίδα του σταθμού μας bluesskytv.gr. Να είστε καλά, να έχετε ένα όμορφο βράδυ. Γεια σας.